Άλλη πρόταση από το Ανάδειξέ το είναι η κυρία Σταματία Καπέ, οικαστικός από τη Λάρισα. Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσού, αγαπημένο ιστορικό κτίριο. Άντε, Σταματία μου, γιατί άργησες. Τα άλογα σου πείνασαν για σανό. Θα βγουν στην πλατεία του Άι Γιώργη να κάνουν βόλτα, υποφύλακας. Η ζωγράφος που μπήκε μέσα στο κτίριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, ακούγοντάς τον, γέλασε. Έργα της με θέμα το άλογο στη γη της Θεσσαλίας ήταν κρεμασμένα στην αίθουσα φιλοξενούμενων οικαστικών εκθέσεων. Πίσω της ακούστηκε μια υπόκοφη, χοντρή φωνή που γελούσε κι αυτή. Το παράξενο γέλιο που έβγαινε μέσα από τους τοίχους του κτηρίου σταμάτησε και έγινε μονόλογος. Ένιωσε ανατριχύλα κοιτώντας τριγύρω το ταβάνι. Τι άλλο θα ακούσω, Θεέ μου, το τριόροφο. Τρίζουν οι μαρμάρινες κολόνες και οι σκάλες μου. 150 χρόνια στέκομαι εδώ. Τα μεγαλύτερα ονόματα των οικαστικών τεχνών της σύγχρονης Ελλάδας του 19ου και 20ου αιώνα έχουν εκθέσει τα έργα τους στους τοίχους των εκθεσιακών χώρων μου στις δεκάδες πανελλήνιες εκθέσεις που έγιναν από το 1985. Δεν άφησα πίνακα να φύγει και να κάνει βόλτα στην πλατεία. Ούτε από τη μόνιμή μου πινακοθήκη εικαστικών έργων και έχουν ανάγκη να βγουν για λίγο αέρα. Τα κρατώ σταθερά στους τοίχους μου, αιώνια ερωτευμένα μαζί μου. Έζησα τους δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους που με έκαναν να τρέμω σιθέμελα από το φόβο μου. Στο δεύτερο, τι ντροπή, οι Γερμανοί είχαν επιτάξει τα ύψη στα δωμάτια μου και μετέβαλαν το τέμενος τούτο των μουσών σε στρατοδικείο των αγωνιζόμενων Ελλήνων για την ελευθερία της πατρίδας. Έζησα όμως και πολλές δόξες στην αίθουσά μου, συναυλιών, διάσημοι συνθέτες, μαέστροι, τενόροι. Άκουσα φιλοσοφικές θεωρίες στα φιλοσοφικά συνέδρια από πλατωνικούς και αριστοτελικούς. Έγιναν παρουσιάσεις βιβλίων και σεμινάρια στη μεγάλη μου αίθουσα τελετών. Πρόσφερα όνειρα και συναισθήματα μελωδιών που συνεχίζονταν στο ημερολόγιο εκδηλώσεών μου. Είμαι εδώ, φύλακας άγγελος για όλους. Η φωνή σώπασε. Η ζωγράφος ρώτησε έκπληκτη το φύλακα αν άκουσε τον παράξενο μονόλογο. Την κοίταξε με απορία, κουνώντας αρνητικά το κεφάλι. Εκείνη αναστέναξε. Ήταν στα αλήθεια ένα μοναδικό κτίριο, αγαπημένο, σκέφτηκε κοιτώντας τους ιστορικούς τοίχους που ήταν κρεμασμένα τα έργα της. Το ποίημα της κυρίας Καπέ, Νίκος Καζαντζάκης, τιμήθηκε με έπαινο στα Καζαντζάκια 2017, που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Ελληνών Λογοτεχνών στις 18 Μαρτίου 2017 στο Δήμο Αθηναίων στη Μεγάλη Γιορτή των Ποιητών. Νίκος Καζαντζάκης. Με το Θεό εσύ θρήσκος από όλους πιο πολύ. Αυτοί που το Χριστό υμνούν σε κυνηγήσανε. Μα η συνείδησή σου καθαρή, μεγάλε δάσκαλε. Απαγορέψανε τα έργα σου, γραπτό να μείνουν στους αιώνες. Κληρονομιά βαριά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αδάμαστο πνεύμα, αστήρευτη η δίψα σου για μάθηση, αλλά και εργατικότητα. Φωνή καθάρια, αλήθειες και λέξεις φωτιά για εκείνους που και σε σταυρώσανε. Στέναζες βαθιά για μια Ελλάδα χρεοκοπημένη. Την πείνα έζησες μέσα στο μεγαλείο της ψυχής, με μετανάστες Έλληνες. Στον ποταμό το Δούναβι, τα μάτια σου στα οργισμένα δάκρυα, για μάνες με παιδιά που άρπαζαν τα σκοτεινά νερά του. Κι ήταν η λευτεριά της Κρήτης, της πολύπαθης πατρίδας σου, στα νιάτα σου βραχνάς, στα όνειρά σου παρακάλει. Περήφανη πια πενεύεται που σε γαλούκισε στην αγκαλιά της. Με το χέρι στην καρδιά εσένα προσκυνώ, αλαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει το ιερό. Η Σταματία Καπέ λοιπόν είναι μέλος του Συλλόγου Ο Απελής, μέλος της UNESCO Πυριών και Νήσων, της Πανελλήνιας Εταιρείας Λογοτεχνών Τεχνών, της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Καλλιτεχνών, του Συλλόγου Λογοτεχνών Λάρισας, με ιδιαίτερα πολλές σπουδές, συμμετοχές σε λευκώματα, βιβλία, λογοτεχνικό έργο μεγάλο, εκθέσεις ατομικές, ζωγραφικής αλλά και ομαδικές, βραβεία σε οικαστικό της έργο, επένους, αλλά και βραβεία στο λογοτεχνικό της έργο και παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά και συμμετοχές σε θερινά πανεπιστήμια. Ο Έλληνας ασθενής. Τη μάσκα του οξυγόνου φόρεσαν στον Έλληνα ασθενή. Στην εντατική τον βάλανε και εκεί ψυχομαχή. Ο δανειστής γιατρός θέλει να τον γιατρέψει. Το φάρμακο μέτρα σκληρά κι όποια στα αντέξει. Φαρμάκι τούτο έγινε, σαράκι στην ψυχή του. Ο δικτάτορας το έδωσε ως χάπι, θεραπεία. Μα επρόκειτο αυτό να τον τελέψει, αποτελειώσει. Ένεση ενδοφλέβεια, μνημόνια, φόροι και ένφια. Μα ο καημένος πώς θα γλιτώσει από όλα αυτά, γυρνάει στο μυαλό του. Κι αν η αρρώστια του εκείνου τους βολεύει, είναι πολιτισμικός ανώτερος και αυτό αιώνια τους παιδεύει. Στο γύψο μπήκε η χώρα μας. Διάσταση, επιμήκυνση ακούμε συνεχώς για την ελληνική οικονομία. Μέτρα σκληρά, το χάπι θεραπεία. Μα ο Έλληνας και με τις πατερίτσες τρέχει, γιατί είναι μάχημος και ξέρει να αντέχει.